Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Καλησπέρα στο φίλο ΑΕΚ. Λοιπόν, Iron Maiden, Peace of Mind. Έκατσε να οργανωθούμε εδώ και να μην δείχνουν τα χέρια μου. Λοιπόν, ο τίτλος αυτού του live είναι «Στόχος είναι το γήπεδο». Καλησπέρα μόνο ΑΕΚ. Για μας ναι, για τους άλλους ό,τι έχει ο καθένας. Γιατί βγήκε η Daily Mail. Καλησπέρα και σε σένα, Τζον. Και είπε ότι μήπως είναι ανασφαλές το γήπεδο, μήπως δεν πρέπει να γίνει ο τελικός του conference. Έτσι. Αν αφήσει κάτι απροστάτευτο η κατάσταση και έρχονται και κόβουν βόλτες, βέβαια. Έτσι. Το γήπεδο που φτιάχτηκε τηρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει πάρει και άδεια. Γύρω-γύρω υπάρχει η πλατεία με τον Αίτο, η οποία ήσυχα τα πράγματα, οικογένειες, παιδάκια παίζουν κτλ. Καλησπέρα στον Εύρο, μόνο ΑΕΚ. Να τα, αρχίσαμε. Δείτε το μήνυμα, λέει, για να μου τι. Δείτε, θέλουμε την ΕΦΑ να έρθει στο γήπεδό μας για τελικό μετά από την αδιαφορία που δείχνει. Η ΟΕΦΑ γενικά κοιτάει τις περισσότερες τις πράξεις, θεάσεις κτλ. Αν αυτό το μάτς είχε 3% τηλεθέαση, τώρα θα έχει 30%. Προς τιμήν της η ΠΑΕ, η οποία δεν δέχτηκε να κάτσει σε τραπέζι να φάει με τους Κροάτες. Γιατί δεν είμαστε τα ίδια. Έτσι. Δεν τρώμε και τα ίδια φαγητά επίσης. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν καλό. Θέλει μόνο τυπικά διαδικαστικά να τελειώσει Μιχάλης Ζης για πάντα εκτής. Εννοείται. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία δεν τους βλέπουμε καν. Ούτε αυτοί θέλουν να μας βλέπουν. Μακριά. Και αγαπημένοι. Και τέλος πάντων, αυτό το θέμα με αυτούς και τι πιστεύουν και τα λοιπά είναι ένα πανευρωπαϊκό «Γεια σου Κώστα» από το TikTok. Και εγώ πριν εκεί ήμουν. Λοιπόν, μια χαρά. Είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις. Οι πολιτικές πεπιθήσεις, τι πιστεύει κανένας, αλλά όπως έχουμε πει και πιο παλιά, η ιστορία έχει δείξει ότι και έχει καταδικάσει τέτοιου είδους καθεστώτα. Από εκεί πέρα ήρθανε και μας κάνανε αυτό που μας κάνανε και σπήρανε την ανασφάλεια και την θλίψη στον κόσμο μας και κυρίως το πιο βασικό είναι είμαστε live και οι δύο και σε ακούνε 127 άτομα. Μπράβο. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Μπείτε και στο live να μπουν και πώς είμαστε εδώ, 71. Δεν το περίμενα. Να σου πω, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο βραδιάτικα. Εμένα έρθει να ακούτε. Ωραία παρέα είμαστε, δεν μπορεί να πεις. Εντάξει. Ζαλίζομαι και λίγο. Εντάξει, καλά είμαι. Ωραίος, με έχεις βάλει και με. Λοιπόν, αφού με έχεις βάλει και με ακούνε, αν θέλεις λίγο, να σταματήσει ο κατήφορος. Να σταματήσει αυτό, εδώ αυτό που γίνεται. Γιατί ο μόνος, γεια σου Γιάννη, ο μόνος που μπορεί να πάθει κάτι από αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα. Έτσι. Πρέπει να μην υπάρχει φαύλος κύκλος. Η βία φέρνει βία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί κάποιος φίλος στο δικό μου το κανάλι μου είπε ότι είμαι εκπρόσωπος της ΠΑΕ. Όχι, εκπρόσωπος του εαυτού μου είμαι. Και δεν πρόκειται να γίνω εκπρόσωπος της ΠΑΕ, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είχαμε μια κατάσταση και τώρα θρηνούμε έναν άνθρωπο. Και εμείς είμαστε στην απέξω, έτσι, οι δικοί του την πατάνε.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα τέτοια στενοχωρία με το παιδί, εννοείται, το παιδί δεν γυρίζει πίσω, πραγματικά. Όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες καταστάσεις θα βρεθούν. Το παιδί όμως δεν γυρίζει πίσω. Πραγματικά. Πολύ στενάχωρες καταστάσεις. Όλο αυτό που έγινε και με αποκορύφωμα το θάνατο του παιδιού, του Μιχάλη. Και η ευχή όλων μας να μην υπάρξει στους άλλους γονείς που θα κλάψουν το παιδί τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προσοχή το Σάββατο και θα φάνε πέντε. Ναι, θα αναφερθώ και σε αυτό. Σωστό το σχόλιο. Καλό ξημέρωμα, Μιχάλη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Από την ξάγρυπνη Κοποτηνή, η οποία είναι στα σύνορα. Ό,τι και να γίνει στο πρώτο μάτς, που πιστεύω οι δικοί μου θα μπουν σαν τον εδώ πέρα, σαν τον αρχηγό. Νάτος. Σαν αυτόν θα μπουν, χωρίς τις αλυσίδες. Γιατί όπως έγραψε και ένας φίλος σχόλιο, αλυσίδες πρέπει να βάλουν σε αυτούς που κάνουν τα εγκλήματα. Τέλος πάντων, να μην το βαρύνουμε. Ό,τι και να γίνει λοιπόν στο πρώτο μάτς, θα πρέπει εδώ μόνο με φωνή να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Μην κάνει κανένας λάθος δικός μας στο κέντρο και αρχίσουμε τον αρχίσουμε. Πρέπει να είμαστε συνέχεια φωνή και να μην προκαλέσουμε. Παίζουμε και εμείς μαζί με τους παίκτες με φωνή, όχι αλλιώς. Έκλαψε όλη η ελευσίνα. Να κάνουμε ενός λεπτού σιγή, μην γράφετε καθόλου. Μην γράφετε καθόλου μηνύματα. Θα κάνουμε ενός λεπτού σιγή. Να σας βοηθήσω κι εγώ. Ενός λεπτού σιγή. Μιχάλη, ζεις για πάντα έτσι. Ωραία. Όλοι, όπως είπαμε, θα βρουν τον δρόμο τους. Ο Μιχάλης όμως δεν θα ξαναδεί φως. Δεν θα ξαναδεί Ανατολή. Δυστυχώς. Και αυτά πρέπει να τα σκεφτούν οι ηθήνοντες, γιατί δεν γίνεται μέσα σε καιρό ειρήνης να χάνονται τέτοια άτομα από τέτοιο εγχώριο πόλεμο, πώς, civil war. Πραγματικά δηλαδή. Φυσικά θα μας συνοδεύει.
Δυστυχώς τα γεγονότα τα ξέρουμε, δεν πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Υπήρχε μεγάλη ολιγορία, την τεράστια χαρά μας απέραντη θλίψη. Πραγματικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, δεν είναι έστω. Μια νίκη είναι πάντα νίκη. Αλλά πιστεύω τον Αλμέιδα. Θα βγουν έξω, κάτω τα ξεράσεις από την ΑΕΚ. Και θα τρώνε σίδερα, συσπήρωση, σε όλα τα μέτωπα. Οι παίκτες θα τα δίνουν όλα σε κάθε μάτς. Θα το δείτε, μπούμεραγκ θα γυρίσει, πάλι ντάμπλ φέτος. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Εννοείται. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε. Δεν ξεχνιέμαι, είπες εσύ. Οκ. Okay. Δυστυχώς. Προσέξτε λίγο τη στενοχώρια. Όπως και την πολύ χαρά. Για τον Μιχάλη ράγει σε καρδιά. Βέβαια. Ένα μέρος ήσυχο, ένα μέρος απλό όπως πρέπει, απλό. Τι απλό, για μας είναι όλα τα λεφτά εκεί πέρα. Δεν πάμε πουθενά άλλου, εκεί πέρα πάμε. Οι παίκτες να γίνουν μια γροθία και να πατήσουν στο λαιμό τους Κροάτες. Εγώ θα έλεγα αλλού να τους πατήσουν, τέλος πάντων παιχτικά πάντα, έτσι να μην το πούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί και ιδίως εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, να είμαστε πολύ ήρεμοι, να προσπαθούμε να χαλιναγωγούμε τα συναισθήματά μας. Και να περνάμε τα σωστά μηνύματα. Ποια είναι το σωστά και ποια είναι τα λάθος, ο καθένας, έτσι. Για κάτσε ρε παιδιά, γιατί έχω χασάνα. Αν τη χαρά στη μεγάλη λήψη, τι να πεις σε αυτή την οικογένεια. Πώς πρέπει να απαντήσουν πρώτα αυτοί που πρέπει. Ο Παναγιώτης γράφει με αυτό που μας έκαναν θα φάνε τρίμπαλο. Μακάρι ρε παιδιά. Και το βίντεο να δούνε, όποιος είναι να το πει αυτό που είναι να πει θα πει ραντεβού θα πούνε. Δεν ήταν ραντεβού. Ραντεβού το ξέρουν και οι δύο. Ήρθε ένας και άρχισε τα... Έτσι. Κοιτάνε να μας φεδροποιήσουν. Δεν είναι εφικτό αυτό. Σίγουρα, αυτό το γήπεδο ενοχλεί. Για κάτσε, γιατί έχω βάλει ανάποδα τα ακουστικά. Α, όχι. Λοιπόν, αυτό το γήπεδο ενοχλεί από την αρχή. Δεν είναι ανάδεια. Ό,τι αποφασίζει ο Αλμέιδα, με αυτό είμαι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι την Τρίτη θα κλαίμε από χαρά. Κλάψαμε από λύπη. Χάσαμε έναν άνθρωπο. Ένα νέο παιδί. Θα κλαίμε και θα ουρλιάζουμε. Άναρθρες κραυγές. Και καλά λόγια. Γιατί έτσι μας κάνανε. Ήρθαν να σπείρουν τη διχόνοια, την αβεβαιότητα, το μίσος. Δεν είναι όλοι έτσι όμως, ούτε από εμάς. Παντού υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν σκέφτονται καλά. Πάντως σε γενικές γραμμές και πολύ ειδικές, δεν λέγαμε τίποτα, θα τους γυρίσει μπούμεραγκ, η ΑΕΚΑΡΑ θα νικά για τα πελετιά εκεί ψηλά, Μιχαλάρα θα είσαι πάντα δίπλα μας, εννοείται. Τον τελευταίο χρόνο λοιπόν η ΑΕΚ είχε καταφέρει όλα τα υπόγεια και τα υπέργεια ρεύματα να τα ομαδοποιήσει και δεν είχαμε.
Έτσι. Λοιπόν, το σχόλιο των δύο συνεταίρων, άρα βλέπω εγώ υποκριτές και ξέρω εγώ πώς τους λες εκεί πέρα, θα τα πούμε μέσα στο γήπεδο, πάντα μέσα στο γήπεδο. Δεν πρέπει να... τσιμπάμε σε καταστάσεις. Όλοι έχουμε δει post, ας πούμε τώρα βγήκε μια φωτογραφία που λέει, ξέρω εγώ τι λέει εκεί πέρα, μείον ένας, λέει. Αν ήμουν ποδοσφαιριστές θα τα είχα πάρει στο θρανίο, στο κρανίο, την πλακία είπα τώρα. Ναι, οκ. Okay. Από εδώ και πέρα, ναι. Ο Αλμέιδα ξέρει να τους το περάσει αυτό. Να σου πω κάτι, άμα αρχίσουμε τα βρυσίδια, φίλε μου, βρυσίδια θα πάρουμε πίσω. Έτσι. Τα βρυσίδια για να είναι βρυσίδια. Γι' αυτό ας κρατήσουμε μία συζήτηση ήρεμη. Σίγουρα υπάρχει οργή. Ιστορία 100 χρόνων, τη γιορτάζουμε του χρόνου στις 13 Απριλίου του 2024. 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Και δεν θα μας φεδροποιήσει κανένας. Δεν ξέρω ποιος έβρισε τώρα, κάποιος έβρισε τέλος πάντων. Ούτε τους άλλους βρίζουμε, ούτε εμάς, ούτε κανένας μας βρίζει τίποτα. Δεν φτάνει ένας το θάνατος ενός παιδιού. Πρέπει λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αυτή η συνεχής κατάσταση θα λέμε ότι δηλαδή, πρέπει να έχουμε κι άλλο θύμα. Θα κλείσουμε τα 100 με το 14ο. Μακάρι, φίλε μου, μακάρι. Δεν προεξοφλώ τίποτα, αλλά μακάρι. Η ομάδα έδειξε με το νέο γήπεδο. Το τονίζω, με το νέο γήπεδο, με κεφαλαία φωνάζω. Με το νέο γήπεδο! Με τον προπονητή και τον δημιουργό όλων, τον πρόεδρο, έφτιαξε μία ομάδα και δεν είναι μία, είναι δύο ομάδες μαζεμένες. Έτοιμη για τρεις διοργανώσεις μαζεμένες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ας βγουν να κάνουν μεταγραφές να μας χτυπήσουν. Μακάρι, φίλε μου, μακάρι. Το κράτος πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του όμως. Εκτός αν δεν μας θέλουν, έτσι, και θέλουν να είμαστε συναπέξου. Γήπεδο κόσμημα όπως πρέπει, που ξανά έδωσε ζωή στη Φιλαδέλφια, ένας δήμος να δουλεύει ωραία, μια χαρά, να είναι η ομάδα εκεί πέρα κτλ. Και επίπεδο Champions League 16, 8 χάθε χρόνο. Εντάξει, δεν συμμερίζομαι την άποψη, δεν το λέω φίλος εδώ. Το λέω μόνος μου που το έχω ακούσει ότι θα πάμε πολύ ψηλά στο Champions League. Ναι. Αυτό είναι μια υπόθεση με το παλικάρι πίσω στο πέταλο. Το λέω και αυτό το, γιατί το έκρυψε. Δεν ξέρω αν το βρήκα εγώ. Ότι μια ιστορία, δεν ξέρω τι έχει πει η δικαιοσύνη και τα λοιπά. Τι κοιτάνε μεταξύ τους εκεί πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Α, και με αυτό το τέτοιο λένε ότι ήδη σε αυτό το γήπεδο μετράμε 3 νεκρούς. Έτσι. Ηρέμησε χαμηλά το κεφάλι. Εγώ ήρεμος είμαι, μια χαρά. Λοιπόν, δεν είμαστε η Real Madrid. Έχουμε το πληρέστερο ρόστερ και τις δύο εισάξιες ενδεκάδες. Έτσι. Θα το πάρουμε καλά τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είπαμε όχι τέτοια, γιατί βέβαια πολλοί παίκτες φεύγουν και πάνε στην Αραβία, οπότε Ευρωπαϊκή, όπως το μπάσκετ, να είμαστε πρώτη ελληνική ομάδα που θα το σηκώσει. Δεν ξέρω για... δηλαδή, στην αρχή αν βγει η φήμες ότι επειδή παίζεται εδώ πέρα ο τελικός του Conference League, θα είμαστε μία από τις ομάδες που θα είμαστε εμείς στον τελικό. Εντάξει, παιδιά, να σου πω, με ηρεμία. Άσε να τα δούμε πώς θα πάνε. Λοιπόν, τα πάμε και προχτές ο Βίντα. Τα πάμε. Α, τα πάμε. Ναι, εντάξει, ζωγράφισε το.
δεν θα έπρεπε να πάρει μια θέση σαν Κροάτης και σαν παίκτης. Όχι. Περιμένω σαν εκδίδει να καταδικάσει. Δεν γίνεται να καταδικάσει ούτε ο Λιβάγια ούτε ο... γιατί είναι Κροάτες. Τώρα δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτούς εκεί πέρα. Εντάξει, τι να πούνε, το προφανές. Φυσικά νιώθει ντροπή, αλλά δεν μπορεί να το πει. Και εγώ τώρα μπορεί να θέλω να πω 100.000 πράγματα, αλλά έχω δημόσιο λόγο. Μπορεί όταν το κλείνω να αρχίσω τα βρυσίδια ή όταν κλείνω στο γήπεδο το τέτοιο να λέω χειρότερα βρυσίδια από αυτά που λέει, ποιος λέει. Αλλά όταν έχω δημόσιο λόγο δεν πρέπει να... έτσι. Ξέρει κάποιος να μου πει που λέει κάνανε sold out, πόσα εισιτήρια, πόσοι χωράνε το γήπεδο σε αυτούς εκεί πέρα. Δεν ασχολήθηκα. Ακόμα δεν αρχίσουμε να... βέβαια. 25.000. Θα πουλήσουν 25.000. Οκ. Okay. Λοιπόν... και θα έχει το 1 τρίτο αστυνομικούς μέσα. 8.000. Γράψανε. Ωραία. Άμα κάνουν το παραμικρό εννοείται. Αλλά και εμείς πρέπει να μην κάνουμε το παραμικρό. Να σας πω κάτι. Σκεφτείτε λέει να ρουφήξουν καμιά κουλάρα εκεί πέρα τα... ή ο παδί του Μουσολίνη τέλος πάντων και να αρχίσουν τα επεισόδια. Εντάξει, θα αποχωρήσουμε εννοείται. 35, τελικά για να συμφωνηθεί από κάτω, τι κόλπο είναι αυτό. Να σας πω, έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να τους τιμωρούσανε και να τους βγάζανε να παίξουμε. Μετά με το παραμικρό δυναμητάκι που θα έπεφτε στην Αγία Σοφιά, θα μας τιμωρούσαν και εμάς όμως, έτσι. Το θέλουμε αυτό. Πάμε εκεί να τους κάνουμε, πώς το λένε. Έχετε δει το βίντεο με τον Κροάτη? Ναι. Φυσικά το έχουμε δει. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Όπως έγινε και με τον φίλο του ΠΑΟΚ στη γέφυρα που το μεταφέρανε να το πάρει ασθενοφόρο. Έτσι. Δεν κοιτάμε να σκοτώσουμε κανέναν. Άμα γίνονται βασαρίες. Τέλος πάντων, βασικά θέλω να τα σχολιάζω αυτά. Πείτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ καλείται να παίξει το μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν οργανωμένο. 35.000 βάζει λέει. Πώς θα φύγουν είναι το θέμα. Κλαμμένοι. Λοιπόν, είναι η μέρα της Παναγίας. Έτσι. Και ελπίζω και εύχομαι τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν υγιείς φιλάθλοι και είναι η πλειοψηφία αυτή, έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά. Εγώ τα έλεγα και τα πεσήματα και μην μπορεί να κυκλοφορήσει και κανένας με μπλούζα και μετά θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο κτλ. Υπάρχουν, βάλετε το VAR όποιος δεν τα έχει δει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει και βίντεο με Παναθηναϊκό που είναι στο πάτωμα. Το βοηθάει να εκτίδεσαι, εμείς δεν είναι μια μεστά μυαλή. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν πρέπει να γίνονται φασαρίες. Ούτε λέει ότι άμα υπάρχει σεβαστικό πανό, τότε θα αποκλειστούν. Εντάξει, και αυτοί δεν θα βάλουν. Τέλος πάντων, πάει η ΑΕΚ να τους κερδίσει, γιατί η πρώτη προπαγάνδα που έπεσε είναι ότι εκμεταλλευόμαστε τον νεκρό, λέει, για να μην γίνει το μάτς και να περάσουμε έτσι. Και δεν την είπαν οι Κροάτες, την είπαν τα δικά μας μέσα εδώ πέρα. Έτσι, καταλαβαίνετε τώρα τι... δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι έγινε, επιτράπει εδώ. Εντάξει, θα υπάρχει εδώ πέρα και εδώ θα υπάρχει ηρεμία. 25.000 γιατί είναι... εγώ είχα ακούσει για τους μισούς από τους 25.000, δεν ξέρω. Κροάτης είναι αυτός, ναι. Λοιπόν, ο Πόνσε μπήκε στη λίστα, δεν το ξέρω, θα μας πούνε οι μπρο από κάτω που τα έχουν παρακολουθήσει. Παιδιά, ναι,
μια καλή πορεία στην Ευρώπη, Γιάννη, θα μείνει πίσω αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα. Για σκέψου το κι αυτό. Στο Google το είδα, δεν τα λέει καλά το Google μου φαίνεται. Γιατί κάνουν κάποια έργα στο γήπεδό τους, αυτό περιμένω να ακούσω, να κλείσουν στόματα πραγματικά και έχουμε έναν πρόεδρο, προπονητή, παίκτες, στα 3P. Καλό, τώρα μου ήρθε έτσι, μην νομίζετε ότι τα προσχεδιάζω. Λοιπόν, πρόεδρος, προπονητής, παίκτες, οι οποίοι ξέρουν που είναι. Ιδίως ο πρόεδρος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την πρώτη εκτίμηση ενδεκάδας, πώς είναι εκτίμηση αποτελέσματος. Στάνκοβιτς, Ρότα, Μουκουντή, Βίντα, Χατζησαφή, Γιόνσον, Σιμάνσκι, Πινέδα, Ηλίασον, Τσούμπερ, Γκαρσία. Γκαρσία. Να βάλει 3 γκολ και μετά να πει φεύγω. Τον αφήνουμε. Χαχα, έχει υπογράψει. Λοιπόν, πρώτος στόχος για τώρα είναι οι όμιλοι. Επίσης θυμάμαι τον Δημήτρη τον Μελισανίδη που είχε μπει στα αποδυτήρια. Μπράβο, τους λέει, σε τρομοκράτες. Εσείς τους λέει, είστε για Champions League. Έχουμε 2 ενδεκάδες. Φυσικά, όλα τα μπορούμε φέτος. Αυτοί που είναι όλα στα λόγια, τι έχουν δηλαδή. Να ξέρω δηλαδή. Μπορούν να παίξουν σε 2-3 διοργανώσεις μαζεμένες. Ή θα κλατάρουν πάλι και θα λένε ότι έχουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να επενδύσουμε στην καλυτέρευση, όχι στη χειροτέρευση των άλλων και στη φετροποίηση. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι με ποιον. Εμείς είμαστε με τους άλλους που λέει. Λοιπόν, για κάτσε γιατί εδώ οι εξελίξεις τρέχουνε. Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Τι λέει η ομάδα μας, ένωση δεν λέει. Μήπως λέει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας που είχαμε φιλίους. Για να δούμε τι έχασα. Ντροπή στη Ρώ. Ωχ, φίλε, βλέπεις μπάλα εσύ. Ωραίος. Νόμιζα ότι η ακροδεξιή της πόλης είναι Λάτσιο. Μόλις είδα και το πανό εκεί πέρα. Ρώμα και Λάτσιο τα ίδια, ξέρω πώς τα λένε εκεί πέρα. Και στα Ιταλικά το λέω ωραία. Έχω πλούσιο λεξιλόγιο, πιστέψτε μου. Η πίκρα που φάγαμε φέτος με το παλικάρι. Για κάτσε, γιατί η κατάσταση είναι κινούμενη, δηλαδή έχουμε. Θα μας κάνει... Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας τυπήσει. Έχεις ιδέα. Για συγγνώμη. Το brainwash, να κάνω τις συγκεκριμένες ομάδες, κάθισε και είδε το live stream της θύρας. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, έχω φίλους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι τα λένε αλλιώς. Δεν τσιμπάνε από αυτά. Μάγκες της Ραπίν Βιέννη τους έκαναν ρόμπα και τους έσπασαν, την έσπασαν την αδελφοποίηση. Στην Ισπανία σήκωσαν σαν πανό, επέρπιανού. Λοιπόν, όντως στη φάση με τη Ρώμα, από πού και σπού. Αυτή δεν την περιμέναμε, ήτανε εθελόντρια. Μιχάλη λέει, εκεί στο περίπτερο που έγινε το συμβάν ούτε νερό. Πολύ περίεργη τύπη. Τι κόλπο είναι αυτό, δεν το περίμενα, δεν ξέρω. Δεν έχω δει καμιά περιέργεια, αλλά κάθε πράγμα που λέγεται πρέπει να εξετάζεται. Όπως και εκείνο που είχε υποθεί με τα 150 άτομα που περιφέρονται και τελικά περιφερόνταν. Δεν το περιμέναμε, αλλά και δεν περιμέναμε με τίποτα ότι θα έρθουν στην Αγία Σοφιά. Όλοι αυτοί θέλουν εσωστρέφεια στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι ενώνει η κατάσταση. Γιατί πολλά, πολλά πάμε για το διπλό, εννοείται. Και τριπλό πάμε, να του ρίξουμε δηλαδή 3. Εμείς μιλάμε ποδοσφαιρικά. Εμείς μιλάμε για ομάδες. Δεν μιλάμε για εξωκαταστάσεις. Και με Αλμέιδα δεν φοβόμαστε τίποτα. Πίστη. Βέβαια. Μόνο άμα φύγει φοβόμαστε. Λοιπόν, θα βρει το κουμπί ο Πελάδο. Έτσι. Λοιπόν. Λένε για τον
ένα παίχτη επιθετικό, ότι στο δεύτερο μάτι δεν θα παίξει. Των Κροατών, όποιος και να παίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, και επίσης να πούμε και το εξής, ότι αυτή η αναβολή, μόνο την αυτούς υπάρχει πληρωμένη συνέντευξη του Αλαφούζου στη Φιλάδα πριν 20 μέρες και λέει ότι η ΑΕΚ έσαι του Πολωνούς για να βάλει. Α, κατάλαβα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο οργανωμένο Μιχάλη μου θέλει να κόψουν τη φόρα. Οκ. Okay. Και όσο υποκινεί τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο υποκινητής, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κούγια. Λοιπόν, όπα, 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 δεν λέμε για ονόματα. Για κάτσε. Ποιος γέλασε. Θα σου πω. Λοιπόν, ρε παιδιά, κάποια βίντεο φαίνεται να κάνουν χάζι. Κάποιοι βλέποντας. Ναι. Ο προπονητής και οι παίχτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί ευνηδιάστηκαν. Ποιοι από όλους ευνηδιάστηκαν. Κανένας δεν έπρεπε άλλος να ευνηδιαστεί εκτός από την αστυνομία. Αν γέλασα εγώ που λέω ο φίλος, δεν ξέρω, πείτε μου, γέλασα. Ζητάω συγγνώμη. Είμαστε σε πένθος όντως, δεν πρέπει να γελάμε. Πείτε μου, γέλασα. Έκανε καμιά δήλωση ο Βίντα τίποτα για το συμβάν. Όχι, δεν έκανε. Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει. Ας πάει να παίξει καλά και να κλείσει στόματα. Τι να πει. Άμα πει ότι και ο Λιβάγια, για κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε. Για άλλα μου φταίει, όχι γι' αυτό. Τι να πάει να παίζει στην Κροατία τώρα και να πει εκεί πέρα, μετά δεν μπορεί να πατήσει πουθενά. Εδώ δεν κάνανε άλλοι κι άλλοι που έπρεπε να κάνουν, έτσι. Α, ο Αντωνιάδης τώρα που τα λέει. Ο Κροάτης πρόεδρος κοιτάει την πάρτη του. Την κροατική πάρτη του. Εμείς τι κάνουμε. Εδώ δεν έχει κάνει δήλωση. Τι κοίτα να δεις. Η ΑΕΚ έχει κάνει πόσες ανακοινώσεις. Τι να πούν τα παιδιά. Λοιπόν, είπε ο Αντωνιάδης ότι αυτά είναι, πώς είπε, κοπρίτες, αποβράσματα. Κάτι θα διαβάσατε, αν μου πείτε εσείς. Οπότε, να, ένας υγιής άνθρωπος που τα λέει ωραία. Λοιπόν, να δούμε το γεγονός ποιος σηματοδότησε όλους αυτούς τους Κροάτες να έρθουν εδώ αυτοκίνητα, καύσιμα. Πάτε λέει που ήρθαν για να κάνουν διακοπές τα παιδιά. Και θα πηγαίνουν για ύπνο. Η Αθήνα απάντησε στις προκλήσεις του Κροάτου Πρωθυπουργού. Οκ, σωστό και αυτό. Εδώ δικαιοσύνη. Και αυτό που παίρνει ένας φίλος. Ότι πρέπει να τις βάλουμε εδώ. Με τις αλυσίδες, σαν τον Έντι. Δεν έχουν αλλάξει εποχές από τότε και δεν έχουμε τέτοια κόλπα. Δεν ξέρω. Ο νόμος της φυλακής, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτά που μας δέχεται ορατό και αόρατο πόλεμο. Λέει αυτά που μας ενώνουν, μας κάνουν πιο δυνατοί. Ο Μιχάλης μας πρότισε στις καρδιές μας με αγάπη, δύναμη, πονέσαμε, πονάμε. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτοσυγκράτηση και ηρεμία, δεν βλέπετε στόχος είναι πρόεδρος από δημάρχους, εκδότες, πολιτικούς. Κάποιος φίλος, όχι εδώ, απ' έξω μου είπε, να δω, λέει, το συνδυασμό για το Δήμο των Αθηνών. Λέει, ποιος θα έχει μέσα κτλ. Μόνο που κάνα τριφύλι δεν θα έχει. Εσείς τι λέτε. Έχει δίκιο ο φίλος. Να το κοιτάξω ή... τελείωσε. Τρεις Έλληνες μόνο, το κράτος κρύβει πολλά. Κανονικά, από ό,τι κατάλαβα εγώ, τους πιάσαν όλους. Ή κάποιο κάνω κάποιο λάθος. Είναι πάνω από 100 άτομα. Θα μου πεις, ακούστηκε για 200. Ξέρω.
Η δική μας ηγεσία κάνει διακοπές ακόμα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το πρόγραμμα έγινε δύσκολο. Θα παίζουμε 2-3. Α, ωραίο αυτό. Ότι για να παίξουμε τώρα στο Champions League θα πρέπει να παίξουμε, μάλλον στο Champions θα παίξουμε 3 μάτς σε μια εβδομάδα. Αν τα κερδίσουμε και τα 3 πάνε να μας το δώσουν κατευθείαν. Λοιπόν, 3 Έλληνες μόνο, 30 μένουν να πιάσουν ακόμα, λέει ο φίλος. Σιγά μην ήταν μόνο 3 οι Έλληνες, απλά οι άλλοι δεν πήγανε στον Περισσό και φύγανε με τα πόδια από τα στενά. Στα στενά δηλαδή τίποτα. 3 Έλληνες το έκαναν. Κάτσε ρε παιδιά, είναι σε αναζήτηση 30 Ελλήνων. Okay. Μόλις μπήκα στη συζήτηση, τι εννοείς στόχος στο γήπεδο? Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι χτυπήσαν σε μέρος το οποίο είναι η καρδιά της ΑΕΚ, το γήπεδο. Αυτό που έγινε θα μείνει πάντα στη καρδιά μας, πληγή δεν κλείνει. Το ήξεραν αλλά άφησαν να γίνει ραντεβού που λέει. Που λένε, ραντεβού δεν είναι έτσι, το λένε αυτοί, αλλά ραντεβού είπαμε το ξέρουν και δύο. Δεν θα είχαμε νεκρό. 30-40 άτομα ακόμα, να σας πω, δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα δούνε και πρέπει να καλύψουν πλήρως την κατάσταση και να εξασφαλίσουν ότι το γήπεδο είναι ασφαλές και στους γύρω χώρους, όχι μόνο μέσα όπως το έχει φτιάξει η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό ναι, στο send. Καλησπέρα, δεν ξέρω τώρα, τόσα λάθη μαζεμένα, δεν ξέρω, κάποια, έτσι. Να, το Θέμης 21, το μόνο ραντεβού είναι μεθαύριο που θα φάνε το τρίτο γκολ από τον Καρσία, τέλος πάντων, κάπως έτσι το λέει ο φίλος. Λοιπόν, το ραντεβού... Και ραντεβού να ήταν όπως λένε, δεν ήταν για να αποτρέψουν οι φασαρίες. Αυτά που λένε είναι ψέματα της αστυνομίας. Γενικά έχουν γίνει πολλά λάθη. Ναι, υπήρχε ραντεβού, γιατί η δική μας, από ό,τι φάνηκε και στο βίντεο του Μέγα, ήταν ανοργάνωτη. Εκεί πέρα. Με τις παντόφλες ήταν και τα σωστάκια. Έτσι πάσε ντου. Επίσης, άμα γινόταν ντου, κανονικό και ραντεβού, δεν θα φεύγαν από εκεί πέρα. Και μετά πάει το γήπεδο, ξέχνα το. Λοιπόν. Λέει ο φίλος εδώ, Βερμούδες, κοντομάνικα δεν έχω δει ποτέ. Οι άλλοι με τζιν, καλαμίδες, ρόπαλα και μασελάκια. Το μασελάκια τι είναι, από τον γιατρό? Πού είναι η UEFA? Να δείτε, δεν βλέπω να βλέπει τίποτα. Εδώ βγάλαμε σύνθεση, θα πάμε εκεί να παίξουμε. Δεν σου είπα ότι γέλασες εσύ λίγο? Γέλαγε. Δεν το έπιασα το υπονοούμενο. Άμα θες ξαναπέστο μου. Δεν έγινε κανένα λάθος. Αυτό το πιστεύουν πολλοί. Τι λάθος είναι αυτό? Έτσι. Λοιπόν, να μην αφήνουν να περάσουν τα ασθενοφόρα. Παιδιά, η Κροατία είναι περίεργη χώρα. Δεν είναι εύκολο να βγεις και να κράξεις αυτούς με ονοματεπώνυμα, π.χ. Ναι, εντάξει. Σήμερα μέχρι και η μισητή αντίπαλους Χάιντουκ, τι είναι αυτό? Ανέβασε πανό υπέρ τους. Α, καλά. Τελικά ο ένας επιχειρηματίας, να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό πρέπει να διαλευκανθεί η ιστορία. Από αυτά που έχουν οι μποξέρινοι οι μασέλες. Α, κατάλαβα. Αυτοί ήταν σούπερ οργανωμένοι δηλαδή. Ωραία, κατάλαβα. Μετά, τι να πεις, και ραντεβού και αυτά που λένε, τέλος πάντων. Κοίτα να δεις. Αυτοί πραγματικά ήρθαν να μας μαγαρίσουν το γήπεδο. Γι' αυτό στόχος πρέπει να ήταν το γήπεδο. Βέβαια, δεν ξέρω, θέλανε νεκρό, δεν θέλανε. Θα μου πεις, όταν έρχεσαι έτσι αρματωμένος, τι περιμένεις να... Είμαστε πιο δυνατοί, χωρίς βία και επεισόδια.
Το θέμα είναι το γεγονός αυτό ότι όλοι οι τύποι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να αποδείξουν ότι το γήπεδό μας δεν είναι ασφαλές. Ντροπή. Και μόνο ντροπή. Αυτό είναι το θέμα. Ο στόχος είναι το γήπεδο λοιπόν. Γιατί στην αρχή λέγανε ότι δεν είναι ασφαλές και δεν πρέπει να πάρει άδεια. Και τώρα έγινε αυτό. Συγγνώμη, το γήπεδο φταίει. Αφού απ' έξω άλλοι τους αφήνανε. Φύσανε και δεν κάνανε, τους πιάσανε. Εντάξει, το βιντεάκι με τον αιμόφυρο το Κροάτι τα λέει όλα. Οκ. Okay. Για κάτσε να δούμε και ένα μήνυμα που δεν το λέει. Τους αφήσανε, περάσανε πόσες χώρες τέλος πάντων. Κράτος όπως είπε ο Δούσης. Πιστεύω την Τρίτη θα σκυλιάσουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα κλαίμε από χαρά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ζει. Μάλλον δεν έχει ακούσει κάτι το αντίθετο. Δεν υπήρξε κανένα. Μην το αρχίσουμε το πολιτικό τώρα, γιατί. Αλλά σωθήκαμε. Δεν υπάρχει κανένα λάθος αυλεψίας. Εκμένως βλάτης υπήρχε καθαρή συγκάλυψη. Για να μην σπάσω τα δόντια, το βάζουν. Ναι, κατάλαβα, αφού λέει ο φίλος του Μπόξ, ναι, κατάλαβα. Είχε ένα δημοσίευμα που έλεγε τον τελικό του conference και η Αγία Σοφιά δεν είναι το τέτοιο, όπως το είπε το Daily Mail και τα λοιπά, ναι. Λες και έξω από τα γήπεδά τους δεν έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι τώρα να περιμέναν, ξέρω εγώ, και 1.000 δικοί μας, ξέρω εγώ, ή 500 και να γινόταν, έτσι, να είχαμε περισσότερες καταστάσεις, να κλαίγανε περισσότερες μανάδες. Μετά, σωτήρων οδηγός πρέπει να κλείσει την πόρτα και να σταματήσει σε κενό. Για συγγνώμη, περίμενε. Αλλά που γέλασες, εγώ κάτι έλεγες ηρωνικά, τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μου ξέφυγε κανένα γέλιο, ζητάω συγγνώμη να μου. Δεν είναι δυνατόν να γελάμε σε τέτοιες μέρες. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ σ' αγαπώ, είμαστε με την ΑΕΚ, είμαστε ενωμένοι. Είμαστε δίπλα στην ΑΕΚ. Με φωνή. Ενώνουμε τις φωνές μας. Την Τετάρτη, ναι, δεν θα συναντηθούν γι' αυτό. Θα συναντηθούν για το τελικό του Αρνού που θα γίνει το Super Cup. Η ομάδα έχει πολύ καιρό να παίξει. Ακόμα καλύτερα, θα είναι χαρμανιασμένη πολύ. Αυτά τα κολλητήλικα δεν τα ξέρω. Για να λέμε όλη την αλήθεια, ανεβάζω τον τίτλο άρθρο. Η οπαδή της Χάιντου Σπλίτ, ο αντιπάλου του Πάσου και ο Σαμπανό και ζήτησε την λευθεριά των χούλικαν της Δυναμό. Αλλά αποδοκιμάστηκαν από το υπόλοιπο γήπεδο. Και για να λέμε και την αλήθεια, οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού πήγαν να φωνάξουν κάτι εκεί πέρα με το, ξέρω πώς τα λένε αυτοί εκεί πέρα κατά εμάς, και αποδοκιμάστηκαν από το γήπεδο το υπόλοιπο και σταματήσαν για αυτοί. Υπάρχει και υγιής κόσμος. Δεν θα κερδίσει το λίγο. Το σάπιο. Δεν θα κερδίσει το πολύ. Έτσι. Το θέμα είναι εθνικό, όχι οπαδικό. Μας θεωρούν ξένους. Τι. Εμείς ξένοι. Έτσι νομίζουν. Τι λένε. Όχι, μας θεωρούν ξένους. Λοιπόν, τι είπε τώρα. Τη στο Σύνδεσμο δεν έβασα με πονό, όχι τη Χάιντοκ, και το κανέβασαν με συνοπτικές διαδικασίες. Θα θέλει να πει ο φίλος. Τα γκράφιτι, το είδα. Να σου πω κάτι. Είναι ένας και το γράφει. Παίρνει ένα σπρέι και πιάνει και γεμίζει την Αθήνα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Έχει πόσους φίλους ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, για μια στιγμή η εκδίκηση είναι να πάρουμε διπλό στην Κροατία, εννοείται. Το θέμα έχει γίνει εθνικό. Εθνικό και δεν βλέπω να είμαστε και ενωμένοι, έτσι, εθνικά. Βλέπω να είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, το Τσίντα λέγε το φίλος. Να σου πω, μην γράφτηκε πάρα πολλά, θέλω να μιλάω λίγο. Αν υπήρχε ραντεβού, δεν θα εθνιζόταν ο κόσμος απ' έξω. Και ξέρω εγώ, τα πάμε αυτά, πάμε. Καλή πρόκριση, είμαι Ολυμπιακός, το θέμα είναι εθνικό είναι, αλλά δεν βλέπω και πολύ σύπνια εθνική. Να βγουν να κάνουν δηλώσεις, συμπαράσταση και είμαστε εδώ πέρα και δεν πρέπει να ξαναγίνουν τέτοια πράγματα και να μην ξαναγίνουν και όντως. Καλά, γιατί τα λόγια καλά είναι, αλλά τα λόγια πετάνε και φεύγουν. Λοιπόν, το μεταξύ δεν ξέρω τι να πω, έχω χάσει την αυγή. Λοιπόν, για κάντε λίγο κράτη ρε παιδιά, συγγνώμη. Χρόνια, θα σταματήσω, θα κλείσω τα σχόλια, φύλαση. Λοιπόν, με τη χρήση βάρ. Δεν γέλασα τώρα που είναι ο φίλος, έτσι, στο περίπου, δεν πέρασε τη γραμμή. Λοιπόν, είχαν φρέσκο κρεατάκι,
Εντάξει, τώρα καλά, αυτά δεν τα ξέρουμε, ό,τι γίνει εκεί πέρα, δεν τα ξέρουμε. Έκανε μια τέτοια ενέργεια. Πάντως, αν έκανε η ΑΕΚ τέτοια ενέργεια, θα στενούσα. Έτσι κι αλλιώς, ξενόφερτοι μας ήρθανε. Λοιπόν, έπρεπε να φύγουν με το αγώνα, μακάρι να τους περιποιηθούν. Μόνο από αυτό που βγήκε στην ραντεβού, όχι. Δεν ήταν ραντεβού. Εντάξει, οκ. Η ΑΕΚ είναι αυτή που τα λέει. Λοιπόν, Γιώργος Γάκης, ο Απόστολος λέει ότι συμφωνώ. Με κάτι από όλα που είπε θα συμφωνεί. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Όχι εξαιτίας της, εξαιτίας άλλων. Όπως έγινε και με τα δοκάρια. Έτσι, όπως έγινε και με τους διαιτητές μεθυσμένους. Έτσι. Απλώς η ΑΕΚ είπε τι έγινε εκεί πέρα. Όπως έγινε και με, ξέρω εγώ, κάποια συμπτώματα κτλ. COVID, η ΑΕΚ είπε τι έγινε. Θα τους νικήσουμε. Ρε, εννοείται. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως έλεγα, με σκαλοπάτι το γήπεδο ανέβηκε πολύ. Πήρε το double, δεν το περιμέναμε, έτσι. Όπως όταν μας είπαν ότι θα χτιστεί το γήπεδο, λέγαμε, έλα πλάκα μας κάνουν τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Και όμως, πήραμε την άδεια, χτίστηκε και τα λοιπά. Είναι δύσκολο για το Βίντα, βέβαια. Εγώ, σαν Μιχάλης, και δεν θέλω να επιβάλλω την άποψή μου σε κανέναν, τον δικαιολογώ. Και το Λιβάγια. Παρόλο ότι έχουμε άλλα με το Λιβάγια εκεί πέρα, τέσσερις αγωνιστικές, θα θυμόμαστε και τα λοιπά. Ώρες ήταν λίγο αδιάφορος, ως πολύ. Αλλά ο Ραούχο που θα παίξει, είδε στη φώτο που ανέβασε την αμό με τους δολοφόνους. Δεν τα βλέπω κιόλα, δεν την είδα. Δεν πειράζει, καλύτερα να μην μιζεριάζομαι. Λοιπόν, μήπως πρέπει να κάνουν τον ανταποκριτή τους για τα γεγονότα στη Μασσαλία. Δεν το πιάνω αυτό το υπονοούμενο που λέει ο φίλος εδώ. Τελειώνει και το νερό. Σήμερα μόνο νερό. Ναι, και το ζάχαρο, γιατί πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, με λένε Θεόφιλο. Δεν το πιάνω αυτό το υπονοούμενο. Υπάρχει κανένας... Αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει, δεν το πιάνω. Συνδικαλιστές της αστυνομίας, ναι, σωστό. Αυτό το διάβασα και άκουσα κι εγώ. Δεν υπήρχε κανένα ραντεβού. Καταρχήν ραντεβού είναι όταν το ξέρουν δύο. Ο Τίγρης στα γένεια είχε πει ότι η ΑΕΚ μέσα από τις δυσκολίες ακμάζει. Και στην ΑΕΚ είχε πει ότι δεν χαρίστηκε τίποτα. Τα κέρδισε όλα με αγώνες. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν θα γυρίσει πίσω όμως. Έτσι, και αυτό. Ο Ραούχο είναι αποστολή. Έχει αποστολή, θα παίξει. Καλύτερα να παίξουν οι πιο έτοιμοι. Βασικά δεν είμαι εγώ να πω, άστο, να μην με ακούτε εμένα. Να μην παίξει, να δώσει κίνητρο. Θα είναι ακόμα καλύτερα να μην παίξει. Ναι, γιατί να παίξει είναι πιο έτοιμοι. Ας πούμε, το λέω εγώ τώρα, το ότι πει ο προπονητής. Βέβαια έχουν θράσος. Δεν φτάνει που κάνουν αυτά που κάνουν, προκαλούν κιόλας. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ λέει. Ναι, παιδιά, γενικώς κάποια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται. Έτσι. Γιατί ραντεβού στην κεντρική πλατεία με 500 κάμερες που ακούστηκε μωρέ. Ναι, κάποια πράγματα είναι να μην γίνονται. Γιατί μετά, όπως είπαμε, βία γεννάει βία. Τι θέλουμε, θέλουμε βία ή θέλουμε ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα αποφασίσουμε. Έλληνες. Ναι. Ο πρόεδρος της Κροατίας λέει για βεντέτα. Μάλιστα. Καλά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι γίνεται στο τέλος.
Πρόεδρος κιόλας. Λοιπόν, θέλω πολύ να βρούμε αυτόν που φώναζε κτλ. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά τα άτομα. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, να γίνουμε σαν αυτούς. Υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. Τι κάνει. Κράτος. Τι κρατάει. Ο Λμίδη θα του δώσει το καλύτερο παιχνίδι του. Μιλάμε για μάχη. Τι θα έχουμε. Iron Maiden, The Longest Day. Μάχη. Απόβαση θα γίνει. Λοιπόν. Κατσίνοβιτς, πόνσε εκτός. Γιατί ποιος το λέει αυτό. Το έπαιρνα να το πω. Νίκα τους ρε δικέφαλε, λέει ο φίλος. Αυτό μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Οχ, οχ. Για όπα. Λοιπόν, πάμε. Από την αρχή. Η 13 έχει άμεση σχέση με την επίθεση, τραγική. Δεν θα έλεγα ότι είναι όλοι οι ίδιοι, απλώς. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν αυτά, οι συμπαθούντες προς αυτούς, έτσι. Και ο υγιής κόσμος, που δεν τα γουστάρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πόσο είναι το ποσοστό στην κάθε ομάδα, αυτό καθορίζει τις εξελίξεις. Ο προπονητής το λέει, τι ποιος το λέει. Α, ποιος θα παίξει. Εντάξει, με το λέω προπονητή. Βγήκε Ζήνη, μπήκε Αραούχο. Όταν ξέρω το λέω προπονητής που λέω φίλος, δεν μας πέφτει λόγος. Η ομάδα είναι πολύ καλύτερη να μπουν μέσα και να τους πατήσουν. Αυτό περιμένουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία μας έχει αποδείξει ότι είναι μια τρομερά μαχητική ομάδα και από τα φιλικά που δεν έχουν ξαναδεί τέτοια φιλικά ποτέ. Μπαίνανε μέσα, χάρανε, έλα μωρέ, λέει προπόνηση, είναι το φιλικό εκεί, να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής. Μπαίνανε μέσα μάχη εκεί πέρα. Όσο παίζει ο Τσούμπερ στη θέση του Αραούχο, η ομάδα θα κεντάει. Ο Τσούμπερ πιστεύω θα κάνει φοβερή χρονιά φέτος, να δω πώς θα τους χωρέσει όλους. Βέβαια θα μοιράσει τα μάτς, είναι και αυτό. Ναι. Το βράδυ κοιμώνται, τι να κάνουν, για να δω τι ώρα είναι. Μην κοιτάζει εμείς που έχουμε live, 2 παρά 10. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Ξέρω, για μένα καλύτερα να μην παίξει. Καλύτερα να έρθει ένας τρεχαλατζής στα μπούρλο και άστος έχει ο Ράμος. Έχει παιχτάκια να φέρει ο Αλμέιδα και τους κάνει παιχταλάδες. Αυτοί που έχεις σαν το πρώτο αίμα, θυμάσαι, είναι κρίμα να την πληρώσουν, τίποτα. Οι άλλοι που δεν φταίνε. Συνήθως οι αθώοι την πληρώνουν, παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Πόνσε δεν είναι καν δηλωμένο στην ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μπω σε τέτοιες λογικές τι κάνει 13, ούτε 14, ούτε 15, τίποτα. Πρέπει να αποδειχτούν όλα αυτά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι οι εικασίες. Οι Βάζελοι τώρα πια άνοιξαν μια νέα παρτίδα με εμάς. Θα γίνουν διάφορα σκηνικά, δεν μπορούν να προεξοφλήσουν το μέλλον, αλλιώς θα ξέρω και τα 6 νούμερα του λότου. Προτείνω, εύχομαι να είναι μια χρονιά χωρίς βία, έτσι, και να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Γιατί αλλιώς θα τα ρισκάρουμε όλα αυτά και θα αρχίσουμε τα σκηνικά. Μιλάω σαν Μιχάλης. Τώρα, αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, μπορεί να κάνω κάτι, θα πείτε, θα με την πηγαλιά, θα πει την άποψή του και οι οργανωμένοι είναι έτσι, όχι όλοι, Παναγιώτη, και όχι όλοι οι οργανωμένοι, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω φίλο Παναθηναϊκό, μου τα έχει πει, ωραία, είναι υπέρ της ειρήνης. Δεν θα γίνει να με σκοτωθούμε, είμαι από Κοζάνη, αλλά μένω μόνιμα στη Σερβία. Τα νέα σου, τι, θα, στο δεύτερο ματσάκι, 3 άτομα, στη θύρα 21, ωραία. Λοιπόν, καλά εννοείται να μην γίνει τίποτα παραπάνω, ξέρω εγώ. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Δεν ακούγεται δυνατά. Sorry. Για κάτσε. Για δώστε ανταπόκριση. Ακούγεται γιατί είναι και βράδυ. Δοκιμώνται. Τον άλλο με το live θα έχουν. Θα πάμε. Λοιπόν, έχει βγάλει ανακοίνωση κάποιο σύνδεσμο στο ΠΑΟ σήμερα. Κατάλαβα. Κανονικά ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτά είναι. Δεν ξέρω. Να βγάλουμε. Ναι, ακούγεται μια χαρά. Χαρμόσυνο αυτό. Τα μηνύματα που κρατιούνται για έλεγχο δεν μου τα βγάζει πια, δεν ξέρω τι έπαθε αυτό. Εδώ πέρα.
κανείς. Pretty fly. Pretty fly τι είναι, παιδιά. Κάτι έκανες, αλλά και πάλι πολύ χαμηλά. Ναι, αλλά οι φίλοι από πάνω λένε ότι ακούγομαι τα μπούρλο. Για συνεννοηθείτε και να βγάλουμε πόρισμα. Για ένα λεπτό να είστε ήσυχα, παιδιά, να πάω να φέρω το καινούριο το νερό. Επέστρεψα. Μιχάλη, μας έφυγε. Άδικα, τουλάχιστον ήσουν αταμπλούχος. Πολύ σωστό, ναι. Πάντα στην καρδιά μας. Κοιτάξτε, παιδιά. Και εκεί πέρα τώρα παίζει και αυτό, ότι όπως δεν μιλάνε οι Κροάτες, δεν μιλάνε και αυτοί οι Κροάτες που έχουν αντίθετη άποψη. Δεν μπορεί να την πούνε την αντίθετη άποψη, έτσι. Λοιπόν, και στα βίντεο τους. Δεν ασχολούμαι με επεισόδια. Ούτε ποιος παίρνει, ούτε ποιος τις παίρνει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει. Παιχτικά πρέπει να πεθάνει, όχι όπως το λέμε εδώ πέρα. Τώρα ακούγεσαι σούπερ. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Δεν έκανε τίποτα καινούργιο, πάντως, να ξέρεις. Καλά κάνεις. Λοιπόν, από Γαλλία ανακοίνωση να μην πάνε. Εντάξει. Λογικό είναι αυτό. Τα εργαλεία δόθηκαν της εργασίας, εννοείς, έτσι. Δόθηκαν από συνδέσμους του ΠΑΟ. Δεν ξέρω αν δεν αποδειχθεί και αυτό. Εδώ πέρα. Ναι. Πλησιάζουμε μία ώρα live. Ο Ιβανούσεβιτς θέλει προσοχή από τη Ζάγκρεπ. Ναι, αυτός εδώ πέρα λέγεται ότι δεν θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Αυτό είχα αρχίσει να λέω. Επίσης, πλησιάζουμε στη μία ώρα live. Σκεφτείτε αν διστάξατε και θέλετε να το κλείσουμε. Ό,τι μου πείτε εσείς. Λοιπόν, ο Ιβανούσεβιτς λέει δεν θα παίξει το δεύτερο μάτς. Επίσης, ο προπονητής τους ήταν σε μεγάλο τριγμό, γιατί είχε φέρει δύο ισοπαλίες. Θα φέρει καλά στη Μασσαλία. Παιχτικά, ο Παναθηναϊκός, έτσι, δεν ξέρω, είναι ελληνική ομάδα και τα λοιπά, αλλά γενικώς τώρα έχουν μπει πολλά στη μέση. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι φαίνεται η κατάσταση, θα το καταπιεί ο Σιμάνσκι, μην αγκώνεστε, εννοείται. Σάββατο θα παίξει με τη Φέγενορτ, ποιος. Περίμενε, εμείς δεν παίζουμε την Adverb. Όχι, μην κλείσεις. Έδωσαν κεφαλές. Λοιπόν, δεν έχουν βγάλει κανένα τέτοιο. Λοιπόν, οπότε, λοιπόν, είχαν βγάλει, όχι, η ανακοίνωση, λέω εγώ τώρα, αυτή, ναι, δεν βγάλανε. Είπαμε, υπάρχει συνένεση. Λοιπόν, η ανακοίνωση των Κροατών κατά του προπονητή είναι ότι κοιμάται στον πάγκο. Και με ένα πιθανό κακό αποτέλεσμα εδώ πέρα να φεύγει αυτός. Λοιπόν, οπότε λέω ότι κάποιοι νεαροί παίχτες ομάδας μασάνε μες στην ατμόσφαιρα της Αγίας Σοφιάς. Οπότε ποιο είναι... ποιον συνέφερε αυτή η κατάσταση της αναβολής. Αν αποδειχτεί ότι το έκανε ο Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αποδειχτεί, είναι σίγουρο. Νωρίς είναι ακόμα... Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να αποδειχθεί. Θα δούμε. Δεν μπορεί να είμαι κι εγώ απόλυτος, έτσι γράψε λάθος. Πρέπει να το πάρουμε το παιχνίδι στη μνήμη του Μάικ και όχι μόνο αυτό και το πρωτάθλημα κι όλους. Ο Βάζελος είναι μέσα στα σίγουρα. Και δεν λέμε Βάζελος. Παναθηναϊκός λέμε για να προσφέρουμε μια υγιή κατάσταση. Και εγώ μπορεί να είμαι ρομαντικός, αλλά δυστυχώς έτσι είμαι. Ή ευτυχώς, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είπε ότι το καλύτερο παιχνίδι ήταν το Γιωβάνοβιτς
αυτοί ότι αυτό ήταν το καλύτερο του με 10 παίχτες. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού κέρδισε δικαιούται να μιλάει. Λέει ο φίλος, τελικά τα 50 εκατομμύρια ποιος θα τα πάρει? Η μικρή Μαρία που κάθεται και κλαίει, ποια 50 εκατομμύρια? Μπορούμε να τους πάρουμε, δεν ξέρω τι δύναμη έχουν οι Κροάτες. Κοίτα, τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ένα 60, θα περάσουν, δίνανε, τώρα δεν ξέρω τι έγινε μετά από αυτό, ένα 60 και 2-20 εμάς. Μια ομάδα ψημένη, μια ομάδα με κορμό που παίζουν και στην εθνική Κροατίας. Από εκεί και πέρα υπήρξαν οπαδοί που πάω να φύγει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Φόρα για τα πράσινα γυαλιά εννοεί στο καρμπέλα του κανονικού. Κατάλαβα. Λοιπόν. Λιβάη Γκαρσία, ρε. Για το ποσό λέει από το Τσάμπιον. Α, τώρα μπήκα στο νόημα. Για να με βάζετε και στο νόημα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσό, έχω την εντύπωση και επιβεβαιώστε με, που είναι για κάθε διοργάνωση. Το μοιράζονται οι ομάδες που περνάνε. Αν περάσει ο ένας, το μοιράζεται μόνος του. Έτσι πάει. Η ομάδα που θα αγωνιστεί με μαύρες εμφανίσεις, τιμή σε ένεκεν στο Μιχάλη μας. Να αγωνιστεί, ναι. Αυτό είναι ο Σεβανέας να παίξει την Τρίτη εναντίον της ΑΕΚ και το Σάββατο θα αγωνιστεί με τα πρώτα. Α, ναι, οκ. Okay. Διευκρινίστηκε το θέμα με τον Ιβανούσεβιτς. Οπότε, εντάξει. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι, εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Και κοιτάξτε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί παλιά ήμασταν αλλιώς, ξέρω εγώ. Είχαμε και χαμένα χρόνια, δεν ήμασταν μόνο. Αν παίξουμε στα γνωστά επίπεδα, τους εύχομαι εύκολα. Δεν μπορεί να είναι εύκολος κανένας. Όλοι παίζουν, είναι μέσα στην έδρα τους. Όμως οι δικοί μας θα κατεβούν και θα τρώνε σίδερα. Κοτομός θα γίνει. Βαγγέλη, τι είναι, για τα λεφτά λες. Οπότε, αν αποκλειστούμε εμείς και περάσουμε Παναθηναϊκός, θα πάρει τα λεφτά, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? 50 εκατομμύρια είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, Μιχάλη, θα πάρει το Σαββάτο κανονικά στο μάτς? Άμα μας αφήσουν, ναι, γιατί έχει ακουστεί ότι δεν μπορεί να γίνουν και τα δύο κυκλισμένων των θυρών. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟ και περάσει η ΑΕΚ και περάσει ο ΠΑΟ, θα πάρει όλο το ποσό από την ΟΕΦΑ. Καλά είπα. Λοιπόν, και το αντίθετο. Λοιπόν, οπότε τώρα δεν υπάρχει ελληνική υπερασπιστική γραμμή. Λοιπόν, αν μας πολεμάνε, Μιχάλη, όλοι στο γήπεδο. Έρχομαι από Σερβία, είμαστε πάνω μετά για πόλεμο. Ελάτε καλύτερα για ειρήνη, αλλά για τα λεφτά, ναι. Φωνή, βροντερή, ουρλιάζουμε. Δεν τους αφήνουμε σε ησυχία. Αλλιώς, τα εισιτήρια που βγήκαν ισχύουν κανονικά για το Σάββατο. Ναι, αυτό έχω ακούσει κι εγώ. Ναι. Θα πάρουμε το αποτελεσματάκι μας εκεί. Η Δυναμό τώρα έχει το ψυχολογικό προβάδισμα. Δεν θα το έλεγα. Θα το δούμε. Αν έχει το ψυχολογικό. Το πρώτο γκολ θα φωνάξω όσο ποτέ ξανά. Όλοι μας ήταν όλα μελετημένα. Θα τους δώσουμε και πτυχίο. Δεν ξέρω, κάτι υπήρχε περίεργο. Λοιπόν, δεν θέλω να εστιάσουμε σε αυτή την οργάνωση που βγάλουν οι Σπαρτιάτες. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Είναι θέμα πολιτικό πια. Έτσι ξεφεύγουμε από εδώ πέρα. Είναι έτσι. Λοιπόν, στους ομίλους θέλω Manchester City. Ας να μπούμε πρώτα και θα δούμε τι θα έρθει. Μετά ας μας έρθει ο ποιος θέλει. Α, τώρα έφυγε και ο Νεϊμάρ. Δεν μπορεί, πού να μας παίξουν. Λοιπόν, εμείς τα σύμβοντα έρθουμε 9 άτομα, μπράβο. Είναι και Σαββάτο το μεταξύ, βολεύει. Να το, ποιος έχει το πλεονέκτημα. Θα γεμίσει το γήπεδο ταμπούρλο.
Δάκτυλος Έλληνα προδότη λέει, δεν εντάξει τώρα. Τα μηνύματα δεν τα ανοίγει που κρατιούνται για έλεγχο, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Τι γράφετε ρε παιδιά, γράφετε τίποτα ορισίδια, πείτε τα. Λοιπόν, οι Κροάτες δεν είναι καλοί άνθρωποι. Κατάφερα και άνοιξα ένα. Είναι, οι Κροάτες είναι οι χειρότεροι της Ευρώπης, ξέρω εγώ κάπως το γράφει ο φίλος εκεί πέρα. Τι έγινε πάλι τώρα. Α, δεν είναι ψυχολογικό το προβάδισμα της Δύναμο, αλλά έχει παιχνίδια στα πόδια της. Έτσι όπως παίξαμε εμείς τα φιλικά, εμείς έχουμε περισσότερα. Τι παιχνίδια παίξαμε, που φέρνει κάτι σοπαλίες και θέλουν να διώξουν και τον προπονητή, λέει κοιμάται. Λοιπόν, επίσης ο δικός μας προπονητής είναι καλύτερος από το δικό τους, είναι και αυτό. Να προσέξει το κέντρο να μην περνάνε μπάλες στην άμυνα και δεν θα φοβηθούμε τίποτα. Και άμυνα, όλοι καλά θα παίξουν, δεν θα μείνει κανένα. Μια χαρά. Ιστερήσαντας. Είναι από τον πόλεμο τον εμφύλιο αυτή η BB. Δυναμώ, πάω και όσο φοβού το έσαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εικασίες. Φίλε Ευαγγέλη, περίμενε. Μην πετάμε τώρα περίμενε, και δημιουργούμε τυπώσεις να πούμε. Μετά θα γίνουμε σαν αυτούς. Άσε να τα βρεθούν ποιος τα έκανε και θα τα δούμε. Εκ του αποτελέσματος θα κριθεί. Με αυτά τα λεφτά του Champions League έχει ξαναγίνει παρόμοια ιστορία. Οπότε φίλε μου, με όλου του έτσι το γήπεδο ξέρει γιατί δεν ξέρουν τη συνέχεια. Η συνέχεια θα είναι. Καλημέρα, Κροάτες λένε ότι τη δολοφονία στη Μιχάλη, στο Μιχάλη. Ναι, το άκουσα κι αυτό. Εντάξει, καλά. Ο καθένα έχουν μεγάλη φαντασία. Εγώ λέω καλύτερα να γράψουν κανένα μυθιστόρημα. Δεν γίνεται δουλειέ. Εν τω μεταξύ, αντί να μειώνει, θα αυξάνει στο live. Τι θα με κάνετε, δηλαδή, να κοιμηθούμε 3 ώρα σήμερα. Λοιπόν, ο Σέρτσι ο Ράμος τον θέλει στην ομάδα. Πάλι τα ίδια. Όχι, δεν τον θέλω. Θέλω ένα νεαρό τρεχαντήρι. Εγώ. Τώρα τι θα κάνει ο Αλμέιδα, αν τον θέλει, στον πάρει. Εννοείται. Τώρα με μένα μιλάτε, έτσι. Ή α βγει κανένα άλλο φίλο να πει αν τον θέλει. Ο Κούγια πάλι τι θέλει. Τι να θέλει. Να υπερασπιστεί κάποιον άνθρωπο. Εκεί πέρα, ξέρω εγώ ποιον πιάσανε. Σοβαρά, τι σοβαρά. Θα σου πω. Για πάμε. Πιάστηκαν τα αυτιά μου, ρε παιδιά, από τα ακουστικά. Τα... Έτσι ακούγομαι. Για πάμε. Για δώστε feedback. Ο Κούγιας έγινε, τι λέει, διπλωματικός αντιπρόσωπος. Βέβαια, εννοείται. Δεν θα σε αφήσουμε να κοιμηθείς. Έτσι κι αλλιώς, κακό που θα μου κάνετε. Πριν από τις 4-5 δεν κοιμάμαι, οπότε μάλλον εσείς θα νιστάξετε πρώτοι. Άδεια έχω, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, παιδιά, αν πάρουμε τα λεφτά του Champions League, μόνοι μας θα μας τρελάνει ο πρόεδρος αντίσκηνο στο Νάτος. Ο ξυπνητής ο φίλος, ωραίος. Βραδινή καλησπέρα, παίζει και κλεισμένον. Κανονικά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο και κλεισμένον. Ή το δικό τους, έτσι. Λοιπόν, τα γυναικόπαιδα λέει, προσοχή. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς παίρνουμε τώρα ειδήσει και παίρνουμε τον δρόμο μόνοι μας. Δεν γίνεται να τα λέμε και μόνοι μα. Ξέρω, μ' ακούτε κιόλα, τα λέω κιόλα. Αιμονή έχει με την ΑΕΚ. Ποιο. Όσο που πάω στη Ζούπολη το 3-0. Μην κοιμάσαι ακόμα, ο ύπνο είναι χάσιμο χρόνο. Σωστά, έτσι κι αλλιώ θα κοιμηθούμε μια φορά μόνιμα. Αλλά τώρα έχουμε και. Είναι χάσιμο χρόνο, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκουραστούμε κιόλα. Γιατί αλλιώ, αν δεν ξεκουραζόμαστε, μετά θα χαθεί ο χρόνο. Δεν θα ξέρουμε πού πατάμε. Για κάτσε, τι λέει ο Αριστοτέλης. Ακούγε. Α, ναι, οκ, εντάξει, ωραίο. Σοβαρά πήγαινε αυτό που είπαν ότι το σκοτώσαμε εμεί. Βέβαια, δεν το λέγανε για πλάκα, εννοείται. Ακούγεται καλύτερα. Να του. Πολύ ωραία, ακούγεσαι, μπράβο. Μήπω η Άκη ενδιαφερθεί γιατί. Όχι, όχι, δεν θα ενδιαφερθεί. Όχι, γιατί έχει πολλού κεντρώ τέτοιου. Να πάει κανένα αμυντικό. Γνώμη μου, έτσι πάντα. Στι 7 λέει το πρωί, σχολάω οπότε. Αν κρατήσει το live, μπας και περάσει ώρα ευχάριστα. Να τη Χριστίνα. Αυτή είναι αρχηγίνα. Λοιπόν, άμα χαίρομαι από αυτό το σχόλιο και μήνυμα ότι περνάτε καλά. Αν καταλάβω ότι δεν περνάτε καλά ή σερνόμαστε ή επαναλαμβανόμαστε ή τα χάλια μας τα μαύρα, θα κάνετε καιρό να με δείτε. Έτσι. Λοιπόν, ο Κούγιας
Όταν έφυγε από πρόεδρος, είναι για μας πολεμάει. Οκ, δεν ξέρω τι κάνει αυτός, εμείς τι κάνουμε. Στο Περάρα να πάρει, εννοείται. Αν δεν τους τιμωρήσουν όλοι του Κροάτες, πρέπει να τιμωρήσει ο λαός της ΑΕΚ. Ο λαός της ΑΕΚ δεν είναι δουλειά του να τιμωρεί. Ο λαός της ΑΕΚ είναι να φωνάζει. Ο πρόεδρος είναι να προεδρεύει. Ο προπονητής να προπονητάρει, να κουκουτσάρει. Οι παίκτες να παίζουν μπάλα. Ο καθένας πρέπει να έχει το λόγο του. Λοιπόν, είμαι τόσο εξοργισμένος, λέει. Α. Όλοι μας είμαστε εξοργισμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ολονυχτεία. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε κανένα όπλο και να βγούμε έξω. Δεν γίνεται. Οι βεντέτες, τι είμαστε εδώ πέρα. Το ποδόσφαιρο βλάπτει την υγεία και αυτό σωστό. Κοίτα να δεις, φίλε μου. Παλιά την έβλαπτε γιατί βλέπαμε, πονάγαν τα μάτια μας, να πούμε, και ήμασταν έτσι. Και τώρα την βλάπτει την υγεία γιατί έγινε αυτό. Αν γίνει κάτι, μας έστειλαν, παιδιά. Ξέρω εγώ, εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε ιεραπόστολοι. Λοιπόν, και όσοι δίνουν εξετάσεις του χρόνου Πανελλήνιες, να είναι πολύ προσεκτικοί. Κάποιος ακούει τώρα και το λέω. Λοιπόν, να διαβάζουν όπως πρέπει. Με ταξίδια και με διάβασμα, καταπολεμάς και ακραία κινήματα. Καταλαβαίνετε το υπονοούμενο, έτσι. Λοιπόν, για τον Πόνσε τι γνώμη έχεις? Δεν έχουμε μιλήσει για τον Πόνσε, αλλά ο Πόνσε εννοείται ότι θα παίξει μπαλάρα. Εδώ έπαιξε το 18, πότε ήταν? Όχι το 18, τι είπα εγώ τώρα. Πιο πριν που είχε. Λοιπόν, θα ματώσουν οι παίκτες τον Μιχάλη. Εννοείται, εννοείται. Τι, πάρε το FN Tactical και βγες σε Ριάννη. Τι είναι αυτό? Για πάμε να μου εξηγήσει ο φίλος. Και είπαμε, όπα, φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας. Δεν γελάμε, έχουμε πένθος. Εννοείς Μάνι και η Μάνι μαζί μας. Μόνο φωνές στο ναό. Πάλι καλά, εγώ τελείωσα Πανελλήνιες φέτος. Πέρασες, μεγάλε, πέρασες. Αυτά πρέπει να κοιτάμε κιόλας. Γιατί η μόρφωση σώνει. Και δεν λέω όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, αλλά η μόρφωση εξομαλύνει την κατάσταση. Ναι, αυτό που λες, όλοι μου λένε ΑΕΚ. Ε, παιδιά, έχετε καταλάβει. Παιδιά, άμα τα πάρεις όλα τώρα με το λεπτομεριακά, πρέπει να έχουμε άλλα. Τι να πω, πρέπει λίγο να βρεθεί, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αυτοί που το κάνανε και να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Έχουμε στον Περάρα και λέγεται Μήτογλου. Οκ. Ωραίος. Γεια σου Γιώργο, φίλε μου. Μπήκα στο Γιώργο πριν αρχίσω εδώ πέρα το live και λέγαμε πολλά και διάφορα. Για τα θέματα αυτά και γενικά να σταματήσω κατήφορος. Πραγματικά πρέπει να σταματήσω ο κατήφορος. Εδώ πέρα δεν είναι το TikTok να σε ανεβάσω πάνω, να ξαναπούμε πάλι. Εδώ έχει άλλο σύστημα. Βασικά δεν ξέρω, μπορώ να ανεβάσω άλλο άτομο. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να τα ψάξω κι εγώ. Γιατί γίνεται το one man show. Ποιος θα βγάλει έξω να παίξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Από τους μεγάλους μόνο οι Αριανοί μας τίμησαν. Τους ευχαριστούμε. Είχαμε την ιστορία παλιά με τον Ξηροκώστα. Τώρα φαίνεται ότι άλλαξε το κλίμα, έτσι, και κάθε καλή κίνηση πρέπει να την επιβραβεύουμε. Τι μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Θες και ένα τέταρτο στόπελ, γιατί άμα τραυματιστεί ο Βίντα μου κουντί, ποιος θα παίξει, ο Χρυσόπουλος? Ο Χρυσόπουλος για καλό τον πήραμε, έτσι. Πέρασα Ιωάννινα, οικονομικό. Α, ωραίος. Λοιπόν, σου έχω νέα. Επειδή το έψαξα, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι, 25 Νοεμβρίου. Αν μας δώσουν εισιτήρια, έτσι είναι και αυτό. Με τον ΠΑΟΚ, τι τον έκαναν με τον Άλκη. Παιδιά, εντάξει, πιάσανε άτομα εκεί πέρα και τα λοιπά.
Δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν ξέρω που υπάρχει απόλυτη ισονομία γενικώς. Οι BB έχουν κάνει πόσες μανούρες. Ναι. Α, τώρα σώθηκες. Θάσος, ωραίος. Λοιπόν, κάποια στιγμή πριν να πάω στη Θάσο, μου έχουν πει τις βάθρες. Θάσος είναι σούπερ προορισμός, θα μπούρλω. Λοιπόν, ο Γκατζίνοβιτς δεν θα πάει στην Κροατία, δεν είναι έτοιμος 100% κάτι, ναι, οκ. Okay. Αεκάρα, σ' αγαπώ, εννοείται. Δεν έχω ιδέα, πρώτη φορά μπαίνω σε live εδώ για σένα. Καλά, εντάξει, δεν μπήκαμε εδώ πέρα για να μην πλέξουμε το εγκόμενο. Ευχαριστώ, θα σας δώσω ό,τι χρωστάω, θα σας δώσω κέρασμα άλλη φορά. Εντάξει, τώρα... εντάξει, μένω άναυδος. Original, οκ. Okay. Νομίζω ότι ο Πάοκ έβγαλε μια ωραία ανακοίνωση, θύρα 4. Αν την έχει δει κάποιος φίλος να μας πει, οι καλές κινήσεις πρέπει να επιβραβεύονται και οι κακές να κατακεραυνώνονται. Οχ, 50 ευρώ. Εντάξει ρε φίλε, έχουμε και έξοδα τώρα, πήραμε και διαρκεία, κάνε και εσύ κανένα σκόντο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να σε κάνω, θα δούμε. Η θύρα 4 του Όφη ήταν, α, ναι, Μιχάλη, πολύ πράσινο, ωραίες παραλίες και πολλούς ανοσίτες. Μια χαρά μέρος. Το που θα σας έχω πάει πολλές φορές, εκεί αγαπάτε πολύ, πολύ καλύτερο νησί από Σαντορίνη και Μύκονο. Με τα top νησιά αυτά έχω πολλά νεύρα γιατί ζητάνε πολλά λεφτά γενικώς. Δεν είμαι νεολαία πια να πάω και δεν βάζω αυτοκίνητο σε καράβι που θέλει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, του Όφη, ναι. Για να σας πω με αυτή την ευκαιρία ότι ένας φίλος του Όφη έφερε και μπλούζα. Έφερε και άφησε μια φανέλα στο σημείο εκεί πέρα. Μπροστά μπροστά την έχουν. Οπότε οι οφιτζίδες δείξανε πολύ καλό παράδειγμα. Μπράβο τους. Έτσι πρέπει να είναι όλοι ρε παιδιά. Λοιπόν, respect. Ναι. Η Ρώμα μας την έκανε είπαμε. Γιατί έβγαλε πανό και η Ρώμα. Δεν τους το είχα. Λοιπόν, επίσης μας έχουν όλους σε υπόγεια και πληρώνουν λίγα. Πώς έγινε αυτό τώρα, δεν το πιάσα αυτό το υπονοούμενο. Μας έχουν όλους σε υπόγεια και πληρώνουν λίγα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Το έχει σύστημα. Νομίζω οι παγκοτζίδες είχαν προηγούμενα μαζί τους. Τώρα μέσα δεν μας νοιάζουν τα προηγούμενα, μας νοιάζουν τα επόμενα. Η επόμενη μέρα που πρέπει να μην υπάρχει κατήφορος. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Το γήπεδο έμεινε προστάτευτο. Για να σου πω φίλε Ντάνη, επιδείω, αν σε περίπτωση που ήταν 2.000 άτομα και γινόταν έξω, εγώ δεν φεύγανε. Μετά, για πες μας μια πιθανή συνέχεια να δω. Τα νησιά που είπες πριν, ναι, οκ. Okay. Οπότε προτιμάμε... Δεν προτιμάμε τίποτα, ο καθένας ό,τι γουστάρει. Εγώ τι προτιμάω. Λοιπόν, εγώ μ' άρεσε Κρήτη, όπως πήγα, τα μπούρλο, με ωραίες τιμές όπως πρέπει. Το μόνο κακό που βάζεις αυτοκίνητο και σε πιάνουν κανονικά σε όλα τα σημεία. Και τέτοιο. Και η Κέρκυρα μ' άρεσε. Λοιπόν, έπεσε σήμερα να με ασχοληθεί κανείς, επειδή η ομάδα με την αναστολή. Α, ναι. Μετά σκάναμε κι εμείς το παραμικρό να πεταχθεί ένας αναπτήρας και θα δεις. Λοιπόν, αυτή. Έσκασαν 11 η ώρα, νομίζω ότι είχαμε αρκετά άτομα ότι νωρίτερα. Από τώρα δεν ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Τώρα τι έγινε. Οι βάθρες είναι Σαμοθράκη, όχι στη Θάσο. Μπράβο. Μπράβο, Χάρη. Ωραίος. Ναι. Θυμάμαι ότι είναι κάπου εκεί κοντά, τέλος πάντων, ας πούμε.
Θα μας πει κανένας πώς ήξερε όλους ο Ντουνιάς. Για κάτσε. Ρε φίλε, δεν ήξερε. Το ξέρω σημαίνει ότι ξέρω ότι ο Μιχάλης μία ώρα θα μπει να κάνει live. Αυτό είναι σίγουρο. Το ξέρω. Υπήρχαν εικασίες. Και μένα στο live ένας έγραψε από κάτω ότι 150 περιφέρονται. Πού περιφέρονται. Περιφέρονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περισσότερο πιθανόν ήταν να πηγαίνουν στο Δωματιάκι. Που είναι εκεί κοντά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σε και να μην κάνει κάτι ο ΕΦΑ, φέτος τι είπε, 4 γκολ σε όλους να κοπεί η μαγιά. Δηλαδή θα τα κάνουμε όλα τα μάτια να παίξουμε όλα, δεν παίζω στοίχημα εγώ βέβαια, αλλά είναι μια στοιχηματική πρόταση για όλα over. Έλα ντε, δεν το ξέρανε γιατί, ναι, θα πήγαινε να προστατεύσει το γήπεδό μου. Πάνω απ' όλα, είναι οι ανθρώπινες ζωές. Εκείνος που πρέπει να μας προστατεύει είναι το κράτος. Η Κρήτη μας μόνο με αμάξι, ένα καφεδήμερο. Εντάξει, το θέμα είναι δεν την γυρίσω όλη την Κρήτη. Εγώ είχα και το πήγα και στο Πύρονα. Όχι, 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 Ρακή, όχι. Ένας μπρος σύντεκνος με κέρασε και λέω δεν γίνεται, έχω ζάχαρο. Λοιπόν, πήγαμε και μείναμε και στα Χανιά 2 μέρες. Μας γύρισε ο Βίρονας όλο το σύστημα εκεί πέρα. Τρέχα από εδώ στη Φαλάρσενα, πήγαμε σε μια άλλη παραλία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, μια χαρά. Πότε γυρνάει ο Βίρονας, αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου. Και που ήταν εκεί πέρα στο Ιεράπετρο, στο μακρύ γυαλό. Φουλ. Αλλά εννοείται. Μετά θα έχει δύσκολα η κατάσταση, θα έχει προεκλογικό αγώνα εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, τι 2.100 να τους είχαμε. Θα είχαμε. Α, ναι, ναι. Δεν ξέρω, τώρα εγώ είπα ένα νούμερο, έτσι. Από εκεί και πέρα, Ρακή στην Κρήτη, στην κερνάνε, λες και είναι νερό. Ναι, αλλά με σεβασμό πάντα, γιατί ποιος έχει ζάχαρο, ποιος δεν έχει. Που άμα δεν είχα, θα έπινα περισσότερο χλωμό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε λίγο τα πολλά ποτά, τα τσιγάρα αυτά, κατά πόσο κάνουν ένα καλό. Ναι. Πάντα με σεβασμό εννοείται. Ο σεβασμός. Σεβασμό δεν είχαν αυτοί που κάνουν αυτό το περπάτημα για το ζάχαρο. Ναι, φίλε μου, τώρα τελευταία δεν πολύ περπατάω. Και κοιτάω με διατροφή. Γιατί πέσανε πολλά μαζί εμένα, αλλά πρέπει κι εγώ. Έχω κι εγώ ζάχαρο. Με χάπη είσαι φίλε μου. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός, έχω συνεργάσιμο ζάχαρο, λέει. Από εκεί πέρα, άμα δεν προσέχω, ναι. Με μένα γκράφτη δεν μπορούν να τις αποκλείσουν. Καταρχήν η UEFA είναι, ξέρω εγώ, σύστημα. Δεν γίνεται δουλειά. Σπύρο προσέχουμε για να έχουμε καλά γεράματα. Αυτό είναι. Επίσης, παιδιά, θέλω να δείξω κάτι άλλο. Είναι κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι ό,τι και να γίνει, δεν πάνε ποτέ σε γιατρό, για πρόληψη. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, γιατί λέμε ότι αν κάτι το προλάβουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτοί δεν είχαν πέσει καθόλου, σκέψου να έχει κανένας όπλο. Δεν κάνουμε υποθέσεις, είπαμε. Okay. Μια ιστορία από την πόλη μας μεγαλώνει από παιδιά, εννοείται. Έχω στη γλυκοζωμένη ανεβασμένη. Αυτό σημαίνει ότι τους 3 τελευταίους μήνες έχεις κάνει πολλά γκαμπ. Λοιπόν, θέλει πολλά 5 γεύματα τη μέρα, από λίγο, και να ελέγξει το βάρος σου. Απαραίτητος. Όχι ότι είμαι γιατρός, αλλά και εγώ από μένα τα έχω δει έτσι. Και εγώ 2-3 χρόνια μην πω τι έκανα. Λοιπόν, τώρα όμως το έχω πάει με το μέσα μυαλό και δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να δούμε την ΑΕΚ. Ναι. Να σου πω κάτι που. Λοιπόν, πήγα να δω την ΑΕΚ μόνο στην καφετέρια και έπαιρνα 2 μπυρούλες. Δεν μπορούσε να στρώσω ζάχαρο έτσι. Τελείωσε. Η μπύρα δεν κάνει. Τι θα κάνω τώρα. Δεν κάνει. Δύσκολο το ζάχαρο, θέλει μεγάλη προσοχή εννοείται. Και επίσης ο γιατρός μου είπε ότι αν δεν είχες το ζάχαρο, μου λέει, θα πάνε σε κάτι άλλο. Γιατί εσύ έτρωγες αφύσικα. Ξέρετε το μαρέα φίσκο.
κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι ραντεβού, τελείωσε. Το πω με αυτό. Το λύσαμε. Καλό βράδυ, Αεκάρες. Δυνατά για την πρόκριση. Εννοείται. Καλό βράδυ, φίλε μου. Μια ζωή, ΑΕΚ. Τραγικό λάθος, λέει. Τραγικό λάθος. Δεν θα είμαστε και ενοχικοί ότι φταίμε για όλα. Δυστυχώς, κάπως έγινε. Τα είδαμε. Επίσης, περισσότεροι... Εδώ πήγαν, λέει, 100 άτομα σε Μασαλιά. Ούτε αυτό το ξέρω. Πιστεύω ότι άφησαν τα επεισόδια για να δείξουν σε το γήπεδο είναι κατάλληλο. Ξέρω εγώ. Όλα μέσα. 1,5 χρόνια. Έχω 1,5 θέμα. Αλλά έκοψα τα χάπια. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία. Πάω στον αρχηγό με τον καρδιολόγο. Του λέω, κοίτα να δεις, εγώ έχω χοληστερίνη μεν που έχω. Αλλά εγώ με δίαιτα θα το ρυθμίσω. Μου λέει, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Μου λέει, ένα 10% θα κόψεις. Πάω μετά από ένα μήνα, του δίνω το χέρι και του λέω, μπράβο, είσαι ωραίος, φέρε χάπι. Το χάπι το φαίνει σε φόρνο ζωής. Δεν γίνεται χωρίς χάπι. Εκτός, δεν ξέρω, τα βότανα και τα λοιπά, αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά η ιατρική λέει ότι με τα χάπια. Καλά, δύο μπύρες δεν πειράζουν. Πρόσχε, ένα τελάρο. Και δύο μπύρες κάνουν δουλειά, γιατί μπύρα, παιδιά, έχει ζήθο μέσα. Και ο ζήθος σου κάνει και απαγκούπα. Για να μιλήσει ένας γιατρός. Πού είναι. Είπε, τι ραντεβού ήταν. Α, όχι, όχι, δεν ήταν ραντεβού. Προσοχή. Εδώ λέμε gute nachten. Ε, το διάβασα καλά, μπα. Ούτε καν. Bona notte, όπως λέει. Καλό βράδυ από μένα. Αδέρφια, Μιχάλη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ναι, είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Κοίτα, δεν ξέρω την ηλικία σου, αλλά όσο είσαι πιο νέος, ο οργανισμός καίει πιο πολλά. Μετά, έτσι, πραγματικά δηλαδή, κάνε το για τον εαυτό σου, ένα δώρο. Με τον γιατρό σου, να οργανωθείς και τα λοιπά. Γιατί γλυκοζυωμένοι μιλάμε δηλαδή, για πολύ. Πραγματικά τώρα με άγχωσες βραδιάτικα. Για κάτσε τώρα γιατί λαμβάνω μόλις τώρα μήνυμα. Λοιπόν, 52, ναι, οκ, okay, 52, ομοιάζουμε με 54. Στο γιατρό. Ένα λεπτό, γιατί έχω επικαιρότητα. Λοιπόν, ακριβώς λέει, καλά το είπες, έχω έφεση στις γλώσσες, τι να κάνω. Καλό βράδυ στην Ιρεμβέργη, πάντα δίπλα στην Αεκάρα, ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό.
Λοιπόν, αν είχαν δώσει ραντεβού, θα το έκανα στη Φιλαδέλφια, που ήταν 2 ώρες με το πόδι, θα κυνηγάγανε παιδάκι και οικογένειες. Ακριβώς. Σε γενικές. Α, 7,5. Λοιπόν, εγώ λοιπόν για αρκετό καιρό, περίπου 2 χρόνια, είχα 7. Λοιπόν, ως που έσκασε το περιστατικό και πήγα και έκανα μια στεφανιογραφία για check-up κυρίως. Και πόσο θα κλαίμε όταν θα βάλουμε γκολ μέσα εκεί πέρα. Έτσι έκλαιγα όταν είδα τα φώτα από πάνω της στεφανιογραφίας του χειρουργείου. Λοιπόν, και τώρα είμαι 6,3 στα όρια σχεδόν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έγινε πρέπει να μας εισπυρώσει για τον Μιχάλη, βέβαια. Ψέματα λένε. Παιδιά, από όποιος έχει τέτοιους φίλους, τι να πω. Τι να πω. Είμαστε 1,5 ώρα, το συνεχίζουμε κανονικά ή έβαλες stand. Όχι, δεν έβαλα τίποτα. Μόλις είπε καθαρότατος, ξέσπασαν οι πανηγυρισμοί. Μας ακούσαν όλοι, εκεί πέρα χαμός έγινε. Λέει, τι έπαθε αυτός. Δεν έβαλα τίποτα. Ναι, αλλά πρέπει να προσέχουμε σαν το διάλογο με το λιβάνι τώρα. Δεν γίνεται. Και είναι ένα μάτς που στα 90 λεπτά, άμα φας γκολ, δεν το βγάζεις. Καλά και εμένα. Α, εντάξει, ναι, αλλά μην το κυνηγάς όμως, έτσι. Μην το κυνηγάς καθόλου. Μπόνα νότε. Όπα. Το νότε με 2 τάφ, έτσι σε είδα. Νότε είναι η σημείωση το ένα που γράψεις εσύ. Να έχουμε και την πρώτη διόρθωση. Είπαμε, δεν γελάμε. Λοιπόν, κίτρινη σε μένα. Άμα έχει κόκκινη, θα τιμωρηθώ. Κανονικά πάμε. Πρέπει να βάλω τα γυαλιά. Όπα. Τα γυαλιά είναι θέμα οράσεως. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω κάτι. Έχεις κοιτάξει τους βυθούς και την πίεση ματιών. Γιατί το ζάχαρο εκεί χτυπάει. Αρτηρίες. Οπότε μια εξέταση στον οφθαλμίατρο χρειάζεται. Σήμερα θα γίνει και ιατρικό το live. Για να είμαστε πανέτοιμοι να ουρλιάζουμε μέσα στο γήπεδο και μόνο για να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Φυσικά εννοείται ότι ελπίζουμε. Άμα έχεις όρεξη. Εντάξει, εγώ παιδιά θέλω να σου χαλάσω το χατήρι. Θα πάμε. Τι θα πάμε. Θα πάμε τουλάχιστον άλλη μισή ώρα, άντε να το πούμε. Δεν το κοίταξες. Όχι, το κοιτάμε. Υπέρταση. Η βυθή μέσα θα σου προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Θα το κοιτάξεις αυτό, οπωσδήποτε. Και βασικά κάνεις ό,τι γουστάρεις, έτσι εγώ προτείνω. Δεν είμαι ο θεράπων ιατρός και ούτε γιατρός υπήρξα ποτέ. Αλλά πόσο έχω δει σε μένα. Ναι, καλό είναι αυτές τις εξετάσεις, γιατί ένας φίλος δεν θέλει να δει γιατρό, ρε παιδί μου, και είναι και πολλοί που δεν πάνε με τίποτα. Ένας άλλος.
Δικός μας κιόλας, τον έλεγε με το ζόρι να κάνει κολονοσκόπηση. Μετά τα 50 κάνουμε κολονοσκόπηση. Στην Αμερική, αν δεν έχει κάνει κολονοσκόπηση, δεν σε ασφαλίζει κανένα. Γιατί σου λέει αυτός δεν κοιτάει τον εαυτό του. Να δούμε τι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έχει κάνει κολονοσκόπηση, μπορεί και να το έσωνε το κακό. Εδώ μετά 4 χρονών. Τον ευχαριστώ και θα το αφιερώσω το πτυχίο. Δεν ήταν ΑΕΚ. Ήταν ουδέτερος, δεν ήταν με κανέναν, αλλά ήταν συμπαθών προς την ΑΕΚ επειδή κοίταγε εμένα. Τρέξε, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, μου είχε κάτι νεύρα, τους πάω. Στο μπάσκετ γίνονται μεταγραφές, βέβαια. Ναι, στο μπάσκετ γίνονται μεταγραφές, αλλά δεν βλέπω να πάνε φίλοι. Οπότε μόνος θα είναι πάλι ο Αγγελόπουλος. Άστο, δεν έχω καμία, πώς το λένε. Καλημέρα λέει από Κιτενό Αρεσέρες. Έχει πολύ, έχει και πάω εκεί πέρα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα και η ομάδα τι γίνεται. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λυπάμαι για τον πατέρα σου. Εκπομπή ροκ όχι, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω, γιατί εδώ είμαστε κανάλι ΑΕΚ και πρέπει να σεβαστούμε ότι πάνω απ' όλους μας είναι η ΑΕΚ. Θα ήταν καλό, αλλά όχι από εδώ, δεν είναι πραγματικά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ναι. Σου κάνουν μέθη, εννοείται. Βέβαια κάποια live που πηγαίνω και τα λοιπά τα βλέπετε και εσείς μαζί μου γιατί ανεβάζω κάποια βίντεο. Αλλά εκπομπή ροκ δεν είναι, δεν είμαστε όλοι για όλα πραγματικά.
Λοιπόν, πού είμαστε. Ρε παιδιά, συγγνώμη, τι πάει να πει ρε ζήλη. Δεν γίνεται να γίνει Fight Club εδώ πέρα. Λοιπόν, θα θυμίσει η εποχή Μπάγεβιτς. Δεν συγκρίνω τις δύο περιπτώσεις. Ο Μπάγεβιτς ήταν αυτό που έκανε και τα λοιπά, που έφυγε. Εδώ πέρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, ναι, αν γίνει ο αγώνας με κόσμο, να φωνάξουμε για την Ακάρα χωρίς έγκροπα. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά, δηλαδή, να τους δώσουμε αφορμή. Λοιπόν, έχουμε την καλύτερη ομάδα, εννοείται. Και το καλύτερο γήπεδο και τα πάντα όλα. Ας κάνουν και άλλοι γήπεδα, ομάδες και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, σιγά σιγά βλέπω ότι κάνει ο κόσμος, ωραία. Σε ακριβώς 17 λεπτά, χωρίς καθυστερήσεις, θα κλείσουμε. Λοιπόν. Πάλι τελειώνει το νερό. Ορίστε. Να σου πω, πού είναι ο αρχηγός ο δικός με το ζάχαρο. Μιλάω για το μίσος που θα έχει ο κόσμος. Για το μίσος δεν πρέπει να εξουσιαστεί όμως, αλλιώς μετά θα κλείσουμε την ΑΕ και θα έχω μείνει το μίσος. Δεν γίνεται. Έτσι. Όχι. Όχι. Ακρότητες. Οι Κροάτες σας κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς τα μαύρα πρόβατα είναι. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς μαύρα πρόβατα. Εμείς είμαστε τα κίτρινα πρόβατα. Να πεις. Ο αναλυτικός θα είναι πανηγύρι γιατί τα έχουμε κερδίσει 2-0. Μακάρι. Άμα χάσουν 2-0 στο πρώτο, μετά θα τα σκοπήσουν. Α! Να το. Αυτό είναι. Η Δυναμό είναι μικρή ομάδα. Το τελευταίο παιχνίδι μάζεψε μόνο 3.500 κόσμο. Να σου πω κάτι. Είναι ευκαιρία μας να τους διαλύσουμε εμείς. Εμείς. Με νίκη εκεί μέσα.
Λοιπόν, όλα καλά. Τώρα, αυτό που τους αφήσανε και ήρθανε εδώ πέρα, πραγματικά είναι μια σκοτεινή σελίδα. Και λοιπόν, ήταν μια περίπτωση η οποία παίζει το χειρότερο, παίζει να είναι το χειρότερο γήπεδο για να κάνεις καυτή έδρα. Εντάξει, αυτοί το διαλέξανε. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό που το γήπεδο παίζει να είναι. Ναι, το ακούω αυτό. Νιώθω υπερήφανη επειδή έκανα sold out σε ένα πέταλο. Συγγνώμη ρε παιδιά, και ένα πέταλο παίρνει 25.000. Κόλπο είναι αυτό τώρα. Πολύ μακριά από τι εξέδρες. Έχει δίκιο από το μισκό, η εξέδρα του μισκό έχει δίκιο ο φίλος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εμάς, όπως είπα και πριν, μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Πραγματικά. Και ενώ η ώρα έχει πάει 3 παρα 10, τι έγινε τώρα εδώ πέρα, κάποιο λάθος έγινε, και έχουν μείνει και 10 λεπτά για το τέλος, πάμε στα τελευταία. Λοιπόν, είναι πολύ μακριά. Ναι, αυτό το πάμε. Δεν έχει άλλο. Όχι, απλά πουλήθηκαν τα εισιτήρια σε αυτές τις συγκεκριμένες θύρες. Ωραία, και τι σύνολο κάνουν αυτά. Κάνουν 25.000 σε πέταλα. Τι κόλπο είναι αυτό. Γιατί το υπόλοιπο γήπεδο λέει το φτιάχνουν. Τα έχει υλικά οικοδομικά. Τι είναι αυτό το κόλπο. Λοιπόν, τώρα μπήκα και δεν ξέρω τι υπόθηκε. Ξεκάθαρα ήθελα να σπείρουν το φόβο, για συγγνώμη να το λέω φίλος, ώστε να μην πηγαίνει εύκολα με χαρά ο στο γήπεδο να το κάνουν ακατάλληλο. Δεν θα τους περάσει. Αυτό ναι, σωστός. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο έχει στίβο και η κερκίδα είναι σε μεγάλο ύψος. Ωραία. Θα τους φάμε μαζί τους δηλαδή. Εκεί πέρα. Τι, πώς το βλέπει ο φίλος. Θα πεις κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά εμείς ελπίζουμε ότι για τη μνήμη του Μιχάλη θα γίνει μάχη μεγάλη. Σαν αυγό θα τους καθαρίσουμε. Χωρίς πολλά λόγια και χωρίς πολλές παρεμβάσεις ούτε Κροατών, υπευθύνων, πρωθυπουργών, σε ό,τι ούτε ξέρω τι σχέσεις έχουν. Λοιπόν, θα περάσουμε. Ο Μασέλ Ολμίδα δεν μαζάει από αυτού τέλο πάντων. Σε ού τελειώνει και αυτό που είσαι εσύ. Μόνο το όνομα στη ρεβάνσα, μην τιμωρηθούμε. Ωραία. Ωραίος ο φίλος.
Δηλαδή, οι παίχτες προσπαθούν. Άμα τους χαλάσουμε εμείς, τι κάνουμε. Τίποτα. Είχαν πει να μην ανάψουμε καπνογόνα. Δεν θα άναβε κανένας. Έτσι. Είναι μια ΑΕΚ η οποία όλοι πειθαρχούνται. Σε λέει, α, είμαστε στον αέρα, ευτυχώς, πάλι καλά. Λοιπόν, είναι μια ΑΕΚ και η φανατική. Εννοείται. Λοιπόν, τι είπε ο φίλος, να είστε σίγουροι ότι η Αλμέιδα έχει προετοιμάσει 20 κομμάτια, 11, 20 τι είναι, 20, με 20 θα πάρει. Στο Μάξιμιρ με το μαχαίρι στα, Μαξιμίρ, στο μαχαίρι, με το μαχαίρι στα δόντια, ή στα ξανά μου φαίνεται. Υπάρχει και η ομάδα. Οκ. Okay. Επαρχιακή ομάδα, δεν τους κάνεις. Μια γεμάτη Φιλαδέλφια μέσα και έξω από το γήπεδο, καθ' όλη τη χρονιά είναι η απάντηση. Στη ρεβάνς δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Εννοείται θα τους κανονίσει η Αγέλη. Ωραίος. Λοιπόν, πανηγυρίζουν γιατί στο τέρμι τη Χάιντουκ του 16.000 κόσμο. Εμάς θα έχουν περισσότερους. Τι σολτά, δεν ξέρω. Ο κόσμος πρέπει να είναι απίκο και είναι απίκο όπως πρέπει. Ακούει τη διοίκηση. Οι οργανωμένοι ακούνε τη διοίκηση. Ας πούμε ένα παράδειγμα που δείχνει αυτό το ότι ακούνε είναι ότι κανένας δεν πήγε να βάψει πίσω εκεί πέρα τα πέτρινα με την πέτρα που βάλανε. Λοιπόν, οπότε μόνο φωνή. Ούτε ιστορίες όπως είπε ο φίλος εκεί πέρα με πώς γίνανε με τον Μπάγεβιτς, ούτε τίποτα. Τώρα είναι η ώρα μας. Είμαστε συμμέτοχοι. Αλλά δεν πρέπει με τίποτα να ξεφύγουμε γιατί ό,τι καλό θα φτιάξει η ομάδα θα το χαλάσουμε εμείς. Πραγματικά. Έτσι πάει. Λοιπόν, πείτε από κάτι τελευταίο για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πάνω από κόμματα είναι η ΑΕΚ και τι πολιτικές πεποιθήσεις και βέβαια, η ΑΕΚ. Όλους η ΑΕΚ μας ενώνει. Δεν προλαβαίνω να το ακούσω όλο. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, γιατί εδώ πέρα κάπως χάσαμε την αυγά και τα...
Λοιπόν, καλά τα ψέματα, μάλλον κακά τα ψέματα, η πολιτική έχει διεισδύσει στον αθλητισμό. Σωστό. Μιχάλη πήγε στο Τρισάγιο σήμερα, δυστυχώς δεν πήγα. Τι άλλο. Πολύ φθόνος πάντως στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι η ομάδα πρόκοψε και μεγαλώνει. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι η ομάδα μεγαλώνει. Κακά είπες και εσύ, ωραίος. Καληνύχτα από Όσλο, αδέρφια. Σε λίγο θα το κλείσουμε. Πείτε κάτι πολύ τελευταίο, γιατί πάει 2 η ώρα. 2 και 1. Πάει 3. Η ΑΕΚ τους πόνεσε. Ευκαιρία να εκτοξευτεί μέσα από αυτόν τον πόνο που τις προκάλεσαν όλοι αυτοί, τέλος πάντων, αυτής της ιδεολογίας. Ας κάνω την αποφώνηση. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Υπάρχει μεγάλη στενοχώρια για το παιδί. Το παιδί δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Εμείς καλά θα προχωρήσουμε. Ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Το γήπεδο δεν πρέπει να στιγματιστεί ως ανασφαλές. Καλό βράδυ. Η Δυναμό είναι ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει ψηλά ποσοστά κατοχής, αλλά και εμείς έχουμε ψηλά ποσοστά κατοχής. Τέσσερις επικίνδυνους ποδοσφαιριστές και οι τέσσερις θα κλειδωθούν στα αποδυτήρια των Αλμέιδα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Και τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Το λάθος σημείο εννοώ από την άποψη ότι έγινε αυτό. Η κακιά η στιγμή. Δυστυχώς, με κάποιο τρόπο βρέθηκαν αυτοί εκεί πέρα. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να προχωρήσουμε. Ο μεγάλος πόνος είναι στους γονείς του παιδιού, αλλά και στους φίλους, τους συνεννοσίτες όλους. Χάσαμε έναν άνθρωπο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Προσέξτε τον σε αυτού σας. Και μια ζωή ΑΕΚ.